Ο καθηγητής, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας αυτό το πρωινό, εδώ στα Παραπολιτικά, για να δούμε τι συμπεράσματα μπορούν να εξαχθούν, τι μπορεί να περιμένει κανείς. Κύριε Φίλη, έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο ακόμη και να φιλτράρει κανείς τις εικόνες και αυτό το βομβαρδισμό από εντός ή εκτός εισαγωγικών πληροφορίες για το τι συμβαίνει εκεί. Τι λέτε, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Λιβεράκη. Συμφωνώ μαζί σας, γιατί όπως είδαμε και στον πόλεμο της Ουκρανίας και βλέπουμε σε κάθε πόλεμο, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. Σωστά. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην προπαγάνδα όλων των πλευρών που προσπαθούν να δείξουν ότι έχουν το δίκιο με το μέρος τους. Βλέποντας βέβαια εικόνες που δεν μπορούν παρά να προκαλούν αποτροπιασμό και για τις ενέργειες που έγιναν το περασμένο Σάββατο. Νομίζω ότι όλοι μας έχουμε συγκλονιστεί από αυτά τα οποία είδαμε να συμβαίνουν από τους τρομοκράτες της Χαμάς και βέβαια αυτά τα οποία συμβαίνουν ήδη στη Λωρίδα της Γάζας και πρόκειται να συμβούν τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Γιατί κατά τα φαινόμενα, στην προσπάθειά του το Ισραήλ να εξουδετερώσει, να εξοντώσει κάθε πυρήνα τρομοκρατικό που βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας, έχει λάβει υπόψη του και γνωρίζει ότι θα υπάρξουν και πάρα πολλές απώλειες αμάχων, διότι η Γάζα είναι μια περιοχή η οποία είναι μια κυριολεκτικά λωρίδα γης, στο μέγεθος περίπου της Άνδρου, ίσως και λίγο μικρότερη από αυτή, η οποία φιλοξενεί σχεδόν 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι όσο χειρουργικά και να είναι τα χτυπήματα εκεί, από ό,τι καταλαβαίνουμε ετοιμάζεται ήδη και χερσαία εισβολή, αλλά ακόμα και αυτό να μην συνέβαινε, ακόμα και μόνο αεροπορικά χτυπήματα να είχαμε, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και για τους τις οργανώσεις που δρούν στη Γάζα, αλλά και για τους ίδιους τους Παλαιστινίους, δεν μπορούν να προφυλαχθούν από τέτοιου είδους χτυπήματα. Κύριε, είναι εύκολο βέβαια για τους τρομοκράτες να βάλουν ανθρώπινες ασπίδες. Σωστά, σωστά. Όταν μιλάμε για Παλαιστινιακά εδάφη, οι περισσότεροι σκεφτόμαστε δύο πράγματα. Τη δυτική όχθη του Ιορδάνη και τη λωρίδα της Γάζας. Οι επιχειρήσεις των Ισραηλινών σε αυτή τη φάση εστιάζονται μόνο στη Γάζα. Ναι, μόνο στη λωρίδα της Γάζας. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν και άλλα Παλαιστινιακά εδάφη ή δυνάμει Παλαιστινιακά εδάφη, τα οποία επί της ουσίας έχουν προσαρτηθεί από το Ισραήλ με τους επικισμούς. Ναι. Γιατί τα τελευταία χρόνια γίνονται πάρα πολλοί επικισμοί από το Ισραήλ. Και αυτό βέβαια είναι ένα από τα ζητήματα που κανείς πρέπει να δει σαν μία από τις πηγές του κακού ή από τις ρίζες του κακού, αν θέλετε, για ό,τι συμβαίνει. Αλλά αυτή τη στιγμή το Ισραήλ εστιάζει στη λωρίδα της Γάζας. Σήμερα το πρωί έκανε και κάποιους βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, που βρίσκεται δηλαδή στα βόρεια του Ισραήλ, απέναντι στη Χεζμπολάχ, γιατί δέχεται και από εκεί. Για πάμε λοιπόν. Επίθεση. Υπάρχει ενδεχόμενο κλιμάκωσης και επέκτασης. Στο Λίβανο έχουμε δει ιστορικά πολλές φορές να μεταφέρονται συγκρούσεις. Είναι μια χώρα που πληρώνει πάντα βαρύ τίμημα και στις συγκρούσεις των υπολείπων. Να βάλουμε στην εξίσωση και το Ιράν, αν έχετε την καλοσύνη. Και τελικά θέλω επίσης να σας ρωτήσω τι πρέπει να καταλάβουμε από τις νέες δηλώσεις του Ερντογάν, που μοιάζει να ανοίγει πάλι μέτωπο με την Αμερική. Υποθέτω ότι έχω περίπου μία ώρα για να απαντήσω τις τρεις ερωτήσεις. Αν έρθετε στο στούντιο ένα πρωί, θα έχετε. Αν έχετε την καλοσύνη, έχετε ανοιχτή πρόσκληση. Ωραία, εντάξει, τη δέχομαι λοιπόν ασμένος. Απαντώ. Πρώτον, σε σχέση με τον Λίβανο. Το 2006 είχαμε μία πολεμική αναμέτρηση ανάμεσα στη Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, η οποία έληξε με ισοπαλία. Πράγμα το οποίο δεν είναι ιδιαίτερα έτσι αναμενόμενο, δεδομένου ότι το Ισραήλ έχει τεράστιες δυνατότητες, όπως έλεγε και η Χεζμπολάχ. Πρέπει να πούμε, κυρία Λιμπεράκη, ότι έχει πολλαπλάσιες δυνατότητες σε σχέση με τη Χαμάς. Αυτό ας το κρατήσουμε. Η Χεζμπολάχ αποτελεί προέκταση του Ιρανικού Σιητικού άξονα, δηλαδή της επιρροής που ασκεί το Ιράν, τόσο στη Συρία, με τη διατήρηση του καθεστώτος Άσαντ, το οποίο διατηρήθηκε χάρη στις δυνάμεις του Ιράν και της Ρωσίας, όσο και στο Λίβανο μέσω της Χεζμπολάχ, αλλά και με τη Χαμάς, η οποία είναι σουνιτική. Δεν είναι συνηθική όπως είναι η Χεζμπολάχ. Υποστηρίζεται όμως. Και με το Ιράν, ναι. Γιατί έχουν ένα κοινό εχθρό, τον οποίο μισούν θανάσιμα, και αυτός είναι το Ισραήλ. Ναι. Λοιπόν, στην περίπτωση του Λιβάνου, αυτό το οποίο οι Ισραηλοί θέλουν να αποφύγουν είναι την εμπλοκή της Χεζμπολάχ, η οποία δεν θα είναι μόνο με κάποιες ροκέτες, αλλά μπορεί να είναι κάτι περισσότερο από αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι θα ανοίξουν ένα δεύτερο μέτωπο για τους Ισραηλινούς, το οποίο θα δυσκολευτούν να αντιμετωπίσουν, παρά το ότι είναι στρατιωτικά υπέρτεροι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Ως προς το Ιράν, πριν έρθω στον Ερντογάν, να σας πω ότι λογικά δεν θα ήθελε να εμπλακεί περισσότερο και να φανεί ότι εμπλέκεται περισσότερο, γιατί υπάρχουν αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος του Ιράν, οι οποίες έχουν γονατίσει την οικονομία της χώρας. Το καθεστώς δεν διάγει τις καλύτερες μέρες του. Ξέρουμε ότι εδώ και ένα χρόνο, μετά την δολοφονία της κοπέλας, το δίκτυμα της Μαντήλας, πολύ σωστά, υπάρχει μια κοινωνική αναταραχή.
Δεν είμαι σίγουρος ότι το Ιράν θα ήθελε να εμπλακεί περισσότερο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή του αρκεί αυτό που συμβαίνει. Τρίβει τα χέρια του, διότι έχει καταφέρει, αν μη τι άλλο, να παγώσει τις συμφωνίες, την επικείμενη μάλλον συμφωνία από ό,τι φαινόταν, ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και την Ισραήλ. Και γενικότερα είναι δύσκολο για τις αραβικές ηγεσίες, όπως καταλαβαίνετε, μετά από όσα θα ακολουθήσουν στη Λωρίδα της Γάζας, να είναι υποστηρικτικές. Άρα οι συμφωνίες του Αβραάμ μάλλον ενταφιάζονται ή εν πάση περιπτώσει. Ας πούμε παγώνουν. Και ερχόμαστε στην Τουρκία. Είναι ένα ερώτημα αν προσπαθεί να παίξει το γνωστό μεσοβέζικο ρόλο του και να ενισχύσει, ας πούμε, τη θέση της Τουρκίας ως διαπραγματευτής και μεσολαβητής στη διεθνή κοινότητα, ή αν εδώ έχουμε κάτι άλλο. Τα αντανακλαστικά, τα θρησκευτικά που μπορεί να διεγείρουν την εσωτερική κοινή γνώμη. Τι πιστεύετε? Μέχρι χθες το βράδυ κλείναμε προς το πρώτο. Από χθες το βράδυ, με τις δηλώσεις που έκανε ο Ερντογάν, όπου επιτέθηκε με πολύ βαρύς χαρακτηρισμούς σε βάρος των Αμερικανών, η δική μου εκτίμηση είναι η εξής. Πρώτον, ότι ο Ερντογάν χτυπάει τους Αμερικανούς για να μην χτυπήσει τόσο πολύ τους Ισραηλινούς, για να μην επηρεαστεί τόσο πολύ η προσπάθεια εξομάλυνσης την οποία έχει κάνει με το Ισραήλ, γιατί καταλαβαίνει ότι δεν θέλει να βάλει το Ισραήλ απέναντι. Και μάλιστα για 10 χρόνια είχε προκαλέσει ο ίδιος τη ρήξη με το Ισραήλ. Μετά το πλοιάριο στη Γάζα ήταν αυτό. Ήταν μετά το πλοιάριο με το περίφημο Μαβί Μαρμαρά, με τα γεγονότα του Μαβί Μαρμαρά το 2009. Κατάφερε λοιπόν με μεγάλη δυσκολία, με αίμα και υδρότα θα έλεγα, να εξομαλύνει τη σχέση με το Ισραήλ σε σημαντικό βαθμό. Αυτή τη στιγμή είναι υποχρεωμένος να στηρίξει, προφανώς γιατί έχει και μία πίεση από το εσωτερικό, την συντηρητική πτέρυγα που είναι οι βαθιά θρησκευόμενοι Τούρκοι, οι οποίοι έχουν ταυτιστεί με τους Παλαιστινίους εξαιτίας του ίδιου του Ερντογάν. Θα θυμίσω δηλώσεις του Ερντογάν προ ολίγων ετών για κράτος τρομοκράτη, αποκαλούσε το Ισραήλ, και για προστάτη του ιδίου και της Τουρκίας των Παλαιστινίων. Άρα δεν είναι εύκολο να ξεφύγει από αυτό. Από την άλλη, γενικότερα θα σας έλεγα, κυρία Λιμπεράκη, η Τουρκία θέλει να αποδείξει και σε αυτή την κρίση ότι είναι μια χώρα αυτόνομη από τη Δύση, που έχει τη δική της περπατησιά και που θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να είναι πιο, θα έλεγα, ελκυστική για άλλες χώρες της περιοχής. Ξέρετε, δηλαδή, δεν είμαι ταυτισμένος με τους Αμερικανούς, οι οποίοι ευθύνονται, σύμφωνα με όσα λέει ο ίδιος Ερντογάν, για πολλά από τα δεινά της Μέσης Ανατολής. Έχω τη δική μου ανεξάρτητη περπατησιά. Ελάτε να ακολουθήσετε μια δύναμη η οποία μεγαλώνει, όπως ο Ερντογάν πιστεύει, και η οποία μπορεί να σας βάλει κάτω από τις στερούγες. Σας το ρωτώ για να το εξηγήσω και για τους ακροατές μας. Ο λόγος για τον οποίο σας ρωτώ για τον Ερντογάν είναι γιατί συνήθως όταν διαταράσσονται οι σχέσεις της Τουρκίας με τη Ουάσιγκτον, απόνερα μας βρίσκουν και εμάς εδώ. Και τώρα είμαστε σε μια μάλλον ήρεμη φάση προσέγγισης. Υπάρχει περίπτωση να δούμε αυτό να αλλάζει? Δεν το πιστεύω. Ξεκινούν και οι πολιτικές διαβουλεύσεις, όπως ξέρετε, την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Δεν πιστεύω ότι θα έχει έναν αντίκτυπο αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα ελληνοτουρκικά. Μπορεί να έχουμε κάποια δήλωση λίγο πιο σκληρή πάντα όταν πλησιάζουμε σε ένα διάλογο με την Τουρκία, γιατί ακόμα δεν έχουμε μπει σε φάση διαπραγμάτευσης. Υπάρχουν δηλώσεις προειδοποιητικές, τροχιοδοτικές βολές από την άλλη πλευρά, ότι μην νομίζετε ότι επειδή ξεκινάμε να συζητάμε, εμείς έχουμε ότι δεν έχουμε τα ίδια, πιστεύω, έτσι, τις ίδιες αντιλήψεις. Δεν θεωρώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί μεταξύ άλλων θα πρέπει ο Ερντογάν να ζυγίσει και το τι αντίκτυπο θα έχει στην θέση και την εικόνα της Τουρκίας στο Κογκρέσο, διότι το Κογκρέσο, πέραν το ότι διακομματικά έχει μια αντίληψη για την Τουρκία αρνητική, ότι είναι δηλαδή ένας αναξιόπιστος, χρήσιμος μεν, αλλά αναξιόπιστος εταίρος, με τα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία, η Τουρκία έπαιξε αυτό το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου που ξέρει πολύ καλά και αυτό ενόχλησε ακόμα περισσότερο μέλη του Κογκρέσου. Φανταστείτε τώρα, όπου το εβραϊκό λόμπι έχει πολύ μεγαλύτερη επιρροή από ό,τι έχει η Ουκρανία ή οποιοδήποτε άλλο λόμπι στους Αμερικανούς γερουσιαστές, πώς θα φαίνεται η Τουρκία να κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ετοιμάζουν αιματοθυσία στη Γάζα επειδή έστειλαν ένα αεροπλανοφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Και μιλώντας για γερουσιαστές, αν και δεν είναι της παρούσης, αλλά δεν έχει τύχει να τα πούμε μετά το σκάνδαλο Μενέντες, κύριε Φίλη, θα στοιχήσει στην Ελλάδα αυτή η αλλαγή, στην αρμόδια στην επιτροπή? Ελλάδα, ναι, θα στοιχήσει. Και θα στοιχήσει η κυρία Λιμπεράκη, γιατί ο Μενέντες είχε ένα εκτόπισμα πέραν του θεσμικού του ρόλου, πολύ μεγαλύτερο από αυτό του διαδόχου του και από πολλούς άλλους γερουσιαστές. Έχει γίνει καλή δουλειά και από την Ελλάδα και από το ελληνοαμερικανικό λόμπι τα προηγούμενα χρόνια. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Δεν είναι ο Μενέντες μόνος του, δεν είναι ο ένας.
αλλά όπως και να έχει και η θέση που είχε κατήχει η θεσμική, αλλά και η προσωπικότητά του, του έδινε μεγαλύτερα περιθώρια να ελίσσεται και του έδινε και τη δυνατότητα να βρίσκεται ακόμα και απέναντι στο Λευκό Οίκο. Δεν είμαι βέβαιος ότι το ίδιο ισχύει και για τον διάδοχό του. Όμως, ο Ερντογάν φαίνεται ότι διευκολύνει όλους όσους θέλουν για να δείξουν ότι η Τουρκία είναι αναξιόπιστος εταίρος για τους Αμερικανούς. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλη. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και τη βοήθειά σας να καταλάβουμε. Ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων και αναπληρωτής, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας.